Καλημέρα σα. Ήταν έκπληξη αυτό, δεν δε με προειδέασε ο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να ξέρετε. Πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή. Αν ένα κλάδο ετοιμά, δείχνει ότι ουσιαστικά αναγνωρίζει το, το σημαντικό όλων αυτών των προσπαθειών και αυτό σημαίνει ότι έχει μια ανταπόκριση σε εσά. Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σε όλου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητέ Αντρέα Λεωτσάκο, κύριε Διευθυντά. Κάνω και μια ειδική τιμή στο Σταύρο το Σαξιόνι, γιατί ξέρετε, ένα σωματείο πετυχαίνει και θέλω να το πω για το φίλο μου το Σταύρο, όταν ουσιαστικά ένα άνθρωπο παρότι συνταξιούχο και το ξέρω είναι κάθε μέρα εδώ, που σημαίνει ότι στα χρόνια που ήταν πρόεδρο άφησε μια τρομερή παρακαταθήκη και θέλει αυτή να τη βλέπει ζωντανή. Αξίζει τον κόπο, σα παρακαλώ, ένα μεγάλο χειροκρότημα στο Σταύρο, γιατί είναι <κλή> το παράδειγμα για όλου μα. Αγαπητοί φίλοι, Εκείνη την περίοδο που πηγαίναμε τον Νίκο τον Γρέτζελο σε πάρα πολλού υπουργού και είχαμε το διάστημα που είχατε το lockdown, με έβλεπαν τόσο συχνά με όλου εσά που στο τέλο πολλέ φορέ λέγανε Πού έχω τη σχολή οδηγών. Άρα είχα πιστέψει και εγώ ότι είμαι ένα από τον κλάδο σα, μεγάλη μου τιμή. Και με ρωτάγανε σε όλε τι περιοχέ, γιατί ταυτίστηκα σε εκείνη την τεράστια προσπάθεια που κάναμε με όλου εσά. Εγώ νιώθω πραγματικά ότι Είμαστε συνάδελφοι. Χαιρέτησα του περισσότερου από εδώ τα ήρθα εδώ, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια γνωριστήκαμε καλά. Αυτό που έχει σημασία να σα πω σήμερα στι εκλογέ είναι να ξέρουμε πάντα αυτοί που θα σε εκπροσωπήσουν και το λέω γιατί υπηρετώ όλο αυτό το χώρο, θα έλεγα τον κοινωνικό, πάνω από 40 χρόνια. Αφιερώνουν μεγάλο μέρο τη ζωή του, τη προσωπική, τη οικογενειακή, τη δουλειά του για να παλέψουν για κάποια θέματα. Όποιοι και αν εκλεγούν, να θυμάστε ότι αξίζει τον κόπο να του στηρίζετε, να του τιμάτε. Γιατί ουσιαστικά του επιλέξατε. Και το λέω αυτό για όλου. Και το λέω σε ένα σωματίο σαν το δικό σα, με τόση μεγάλη προσέλευση. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωματίο με την προσέλευση που έχετε εσεί, που κάθε φορά που λέω και σε εκδηλώσει, και μάλιστα σε εποχή κορονοϊού, η στολή Είναι όντω, χωρί να θέλω να πω κάτι άλλο το, σωματίο, το πιο ισχυρό σωματίο, που ξέρω, στον κλάδο σα. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνεχίσετε γιατί αυτό έδωσε δυνατότητε τεράστιε σε όλου εσά στη δουλειά σα και στην κοινωνικότητα. Ακόμη και οι εκδηλώσει που κάνετε κοινωνικέ αποδεικνύουν και το δέσμο που έχετε μεταξύ σα. Μια παρατήρηση που ήταν ότι αυτέ τι μέρε που είμαστε στη Θεσσαλονίκη έκανε μια συνάντηση ο Νίκο με διάφορου συναδέλφου του. Στην τελευταία φορά λοιπόν μου έκανε εντύπωση γιατί βλέπω όχι πολλέ γυναίκε πρόεδρε εδώ, ότι αν θυμάσαι καλά στα 10 άτομα οι 7 ήταν γυναίκε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν τόσε πολλέ γυναίκε που είναι, όχι μόνο έχουν σχολέ οδηγών, αλλά ήταν και πρόεδροι σωματείων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι νέα γενιά υπάρχει εδώ και νομίζω ότι μπορεί να, πραγματικά να δώσει ένα ανάβημα για το μέλλον, γιατί τα όρια αυτά των αντρικών γυναικείων επαγγελμάτων έχουν καταργηθεί. Αγαπητοί φίλοι, το επαγγελματικό επιμελητήριο με αυτή την ιδιότητα είμαι εδώ και όχι του Προέδρου τη Κεντρική Ένωση δεν είναι κάτι, κάτι, παραπάνω από αυτό που οφείλει να κάνει. Όφιλε και οφείλει να κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτά τα 10 χρόνια βοηθήσαμε όσο μπορούμε το σωματείο σα και τον κλάδο σα. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα συνεχίσουμε και μάλιστα να σα πω, ε, θα έλεγα με παράπονα κρίμα που μεγάλο αριθμό ανταποδοτικών υπηρεσιών που σα δίνουμε δεν έχουν αξιοποιηθεί. Πρέπει να αξιοποιηθούν από εσά. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε γιατί ε, α, απλά αγαπάμε το σωματείο, γιατί επιβάλλεται να το κάνουμε και το κάνουμε για όλε τι σχολέ οδηγών. Μάλιστα, θα ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε μόνο για τι σχολέ οδηγών από όλου κλάδου Τη Αθήνα, τη Αττική, αλλά όλη τη Ελλάδο. Και μα έχει αναγνωριστεί. Ένα μεγάλο μέρο των θεμάτων που, αντα... που είναι για εσά είναι και θέματα τα οποία μπορούν να βλέπουν, να παρακολουθούν, να εξυπηρετούνται σχολέ οδηγών από όλη την Ελλάδα. Το ίδιο κάνουμε και σε πάρα πολλού άλλου κλάδου. Θυμίζω λοιπόν, να μου επιτρέψει ο, ο πρόεδρο, μερικά από τα θέματα που είπαμε. Κάναμε τη μελέτη. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πιθανόν πρέπει να την ξανακάνουμε. Μια νέα μελέτη που θα δείξει ποιο είναι ο κλάδο σήμερα και ποιο είναι το μέλλον του. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν στα θέματα του κορονοϊού. Σα λέω λοιπόν ότι τα βίντεο του κορονοϊού που βγάλαμε, δηλαδή τον τρόπο λειτουργία των καταστημάτων, είχαν 450.000 προβολέ. Δείτε το, αν θέλετε, είναι αναρτημένο που φαίνεται, και νομίζω ότι ήταν ένα, ένα νούμερο ρεκόρ. Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να λυθούν θέματα του κλάδου στα αρμόδια Υπουργεία. Λέω με λίγο χιούμορ, ήταν για μα σαν να κάναμε εμεί το λόμπι. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που ο, ο πλέον ο Υφυπουργό είναι ο Παπαδόπουλο, ο Μιχάλη, ένα πολύ καλό φίλο. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε και την Τρίτη που έχουμε την πρώτη συνάντηση επίσημη μαζί του να α, περάσουμε πράγματα για τον κλάδο που εδώ σιγά σιγά οργανώνται και σα λέω σήμερα ότι οι νομικέ υπηρεσίε του επιμελητηρίου θα είναι δίπλα γιατί κάθε θέμα που βάζουμε σε ένα Υπουργείο πλέον πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλο. Δηλαδή να ξέρουμε ακριβώ τι ζητάμε. Η αίσθηση που έχω στα μεγάλα θέματα που έχετε είναι στο θέμα του νόμου ότι με τη συζήτηση που θα έχουμε με τον φίλο τον Υφυπουργό ήθελα να σας πω ότι σήμερα κάνω μια παρένθεση γιατί πραγματικά και αξίζει και γιατί με τον Νίκο αυτό που προηγουμένω τα καλά του λόγια ξεκινήσαμε μαζί πριν 10 χρόνια, σαν χρέο μου σήμερα να είμαι εδώ ήμουν χτες στις ΣΕΡΕΣ, σε ένα κακό γεγονό που ενός συναδέλφου προέδρου που χάθηκε πριν λίγο καιρό ήταν παρόν και ο Καραμαλής, ο, ο Κώστας, ο υπουργό σα. Κάποια θέματα τα συζητήσαμε και ξέρασα να το πω και στον Νίκο και τα συζητήσαμε εκεί. Του είπα για τη συνάντηση. Και μάλιστα θα δούμε. Σα λέω εσά και τον ίδιο την Τρίτη, στο ραντεβού που έχουμε, έτσι ώστε τα θέματα του νόμου να τα δούμε γρήγορα. Η αίσθηση που έχουν πολλά από τα θέματα θα μπορέσουν να λεθούν, με κυριότερο το θέμα που αφορά την παρουσίαση στο όχημα. Θέλω να είστε βέβαιοι, όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το είπε ο αρμόδιο υπουργό ότι και το θέμα τη πιστοποίησή σα έχουμε πάρει τι δεσμεύσει, θα γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, γιατί πιστοποιημένο επάγγελμα σε εσά σημαίνει ότι σπάτε όσο μπορείτε, αδυνατή να μπει κάποιο άλλο στον χώρο και να έχετε όλο αυτό που θα ονομάζαμε παραεμπόριο στον κλάδο σα, παραοικονομία, και αυτό νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ όμω θέλω να σα πω πέρα μόνο αυτών και το λέω με μεγάλη χαρά. Κάνοντα συναντήσει με 40 κλάδου, θεωρώ μεγάλη ευτυχία για μένα και τα μέλη του γενικού Συμβουλίου, Σε τελευταία συνάντηση που είχαμε, κανένα κλάδο δεν έβαλε άλλο αίτημα. Θεώρησαν ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι αρκετά και εγώ σα λέω ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι αρκετά και πρέπει να βάλετε. Είναι πρόκληση για το Σωματείο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για εσά που θα σα βοηθάει στα πλαίσια του επελτηριακού θεσμού. Δεν λέω πάντα στι διεκδικήσει προ την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αμερικά, να πω μερικά από αυτά που βάζουμε μπροστά. Βάζουμε τα μαθήματα e-learning. Ακόμη και έχουμε πάρα πολλού νέου. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το μέλλον θα είναι εκπαίδευση μέσω e-learning. Και είναι διαφορά του e-learning για τι άλλε εκπαιδεύσει. Το μάθημα είναι μόνιμα πάνω. Ποιο μάθημα, αυτό που θα επιλέξετε εσεί. Μπορείτε να επιλέξετε μαθήματα του κλάδου σα και να είναι μόνιμα πάνω. Θα τα φτιάξουμε, δηλαδή θα τα πληρώσουμε. Που σημαίνει θα είναι μαθήματα τα οποία εξυπηρετούν σε οποιαδήποτε ώρα θέλετε εσά, του πελάτε σα. Αυτό θα το κρίνετε εσεί. Μια επένδυση μεγάλη αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε ήδη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν μπορούμε να μιλάμε με όρου του χτε, πρέπει να μιλήσουμε με όρου του αύριο. Αυτή θα είναι και η αντοχή του επαγγέλματο. CRM. Το CRM επίση θα είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο όσοι το έχουν βάλει στη ζωή του διευκολύνει πάρα πολύ την καθημερινότητα. Επίση είναι μια πρωτοβουλία που σύντομα νομίζω θα έχετε την ευκαιρία και εσεί να έχετε τη δυνατότητα να έχετε CRM δωρεάν, παντενοείτε όλοι οι επαγγελματίε του κλάδου. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια και ήδη νομίζω είμαστε, την ολοκληρώνουμε και εδώ πρέπει να πω και με την στήριξη της περιφέρειας, που ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο, το θέμα των e-shop και site. Θα ξεκινήσει η εκπαίδευση και θα έχετε δυνατότητα όλοι να κάνετε e-shop και site. Πόσο το χρειάζεται, πολλές φορές μπαίνει το δίλημα, εμείς τι να κάνουμε πρόεδρε με το e-shop, κάνε site. Το site όμω είναι το μέλλον τη δουλειά. Δεν θα σα πω για το e-shop, γιατί πιθανά μελλοντικά να το συζητήσουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή όμω το site είναι σημαντικό. Το να σε γνωρίσει ο πελάτη σου. Ο νέο σήμερα έχει την ανάγκη, πολλέ φορέ μπαίνει σε ένα site για να γνωρίσει μια επιχείρηση, να γνωρίσει εσέναν. Ναι. Άρα σα δίνει το δωρεάν και η εκπαίδευση και η δημιουργία του, του site. Σα θυμίζω ακόμη ότι έχετε δικηγόρου, φοροτέχνε, έχουμε άνθρωποι ακόμα και στο ΕΦΚΑ για όποιο θέμα θέλετε. Να μπορεί να είναι δίπλα σα. Αυτέ όλε είναι οι υπηρεσίε που νομίζω χρειάζεται να τι ξαναδούμε από την αρχή. Για τι κοινωνικέ εκδηλώσει, να πω ότι πραγματικά ήσασταν από τα σωματεία που ανταποκρίθηκε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη νέα εποχή η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντικό όπλο. Τη χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη και οι δράσει αυτή νομίζω όλοι την, την νιώσαν, την καταλάβανε και ήταν πολύ σημαντικό και για μένα να λέω ότι σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και το Σωματείο των Σχολών Οδηγών, το δικό σα δηλαδή που συμμετείχε σε όλε τι κοινωνικέ δράσει που δεν είναι μόνο αυτέ, ήταν πολύ περισσότερε. συνολικά το Επιμελητήριο Εξέτα έχει κάνει πάνω από 20 κοινωνικέ δράσει. Και σα λέω επίση ότι για μα είναι επίση σημαντικό ότι κάνοντα όλα αυτά Έχουμε τη χαρά να λέμε ότι έχουμε το πιο μεγάλο ταμείο στην Ελλάδα. Έχουμε το μεγαλύτερο αποθεματικό που υπήρξε ποτέ σε επιμελητήριο. Άρα, μα δίνεται δυνατότητα να κάνουμε νέε δράσει. Το αποθεματικό όμω έχει όρια, λειτουργεί με βάση τον νόμο. Άρα, είχαμε και μια νοικοκυρεμένη διοίκηση και κάναμε ρεκόρ αποθεματικού. Άρα, μα δίνεται δυνατότητα να κάνουμε και νέα έργα στο μέλλον. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρετε. Να μπορούμε να κάνουμε έργα. Άρα, οποιοδήποτε έτοιμά σα, φαντάζομαι και επιτέλου που δεν το έχετε ξανακούσει, γίνεται δεκτό. Αρκεί να συμβάλλει στην ανόρθωση του κλάδου και στο να καταφέρετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σα. Κάθε έτοιμά σα είναι δεκτό. Το Επιμελητήριο τη Αθήνα έχει καταφέρει, έχει καταφέρει μάλλον ο κλάδο του Επιμελητήριο τη Αθήνα να έχει 7 εκλεγμένου. Δεν ξέρω πόσα επιμελητήρια στην Ελλάδα έχουν τόσο πολλοί εκλεγμένου. Και νομίζω ότι όλοι έχουν συμβάλει στο να έχουμε αυτή τη συνεργασία εδώ. Η αρχή είχε γίνει με τον Σταύρο και τον Νίκο και σήμερα έχετε 7. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί παρεμβαίνουν για κάθε θέμα. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα όλου αυτού του πλαισίου που μπορεί αύριο να σα βοηθήσει τη δουλειά. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά του επιμελητηρίου. Η δουλειά του επιμελητηρίου είναι δύο άξονε. Να στηρίξουμε στην καθημερινότητα τη δουλειά σα και οι άλλοι να είμαστε παρόντε στι μάχε που δίνετε. Φαντάζομαι ότι θυμόσαστε ότι ήμασταν παντού παρόν. Τώρα, θέλω να κλείσω γιατί μου κάνει bullying πολλέ φορέ ο αντιπρόεδρο, ότι μιλάω πολύ ο κύριο πρόεδρό σα. Άρα θέλω να κλείσω με κάτι που αφορά το σήμερα και το αύριο. Δεν είναι εύκολε οι εποχέ. Οι εποχέ ήταν δύσκολε. Η συνεργασία που υπάρχει του Επιμελητηρίου με την περιφέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να πω δημοσίω ότι δεν είχαμε κανένα θέμα συνεργασία του Ναντίου. Έχουμε βάλει μπρος πάρα πολλά πράγματα και στο παρελθόν και στο μέλλον. Τα λέω γιατί να, ο αντιπεριφερειάρχης ξέρει ότι πολλές φορές ό,τι χρειάστηκε να πάμε μαζί, οπουδήποτε να πάμε, ήταν μαζί η Περιφέρεια και οφείλω να το, να το πω. Έχουμε μαζί μας όμως και μια εξαιρετική συνεργασία με, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, θέλω να σας πω ένα διαχρονικό, θεσμικό φορέα είμαστε, με όλες τις Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι εύκολα στο μέλλον. Η πρώτη έκκληση που πρέπει να κάνω είναι το θέμα της πανδημίας. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρέωση, είναι αναγκαιότητα. Θέλω να πείσω αν υπάρχουν κάποιου από εσά ότι γιατί πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Πρώτα είναι αυτό που ακούτε όλοι. Κάνω το εμβόλιο για να προστατεύσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, την υγεία μου, τη ζωή μου. Ο δεύτερο είναι επαγγελματικό. Όσο δεν φεύγει η πανδημία, τα περιοριστικά μέτρα είναι ει βάρο τη οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι κλείνουν επιχειρήσει. Όταν κλείνουν επιχειρήσει, υπάρχουν λιγότερα λεφτά. Όταν υπάρχουν λιγότερα λεφτά, δεν υπάρχουν και λεφτά ούτε να κάνω μαθήματα για τι σχολέ οδηγών. Κάθε περιορισμό στην οικονομία και οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να μπαίνουν και θα είναι μεγαλύτεροι, είναι καταστροφή σε μια οικονομία που η δική μα έχει όλα τα άλλα προβλήματα που έχουν οι άλλε, σύν ένα ακόμα. Τα μνημόνια που είχαμε 10 χρόνια και κουβαλάνε χρέη. 265 δισεκατομμύρια χρέο έχουμε. Άρα, εδώ οφείλουμε να καταλάβουμε την αναγκαιότητα του θέματο. Δεν λέω την υποχρεωτικότητα, την αναγκαιότητα, γιατί όσο παίρνει παράταση ο κορονοϊό, τόσο θα δυσκολεύουν οι συνθήκε. Σα λέω για παράδειγμα ότι θυμηθείτε ότι στην αστίαση δυνητικά θα μπορούν να μπαίνουν πελάτε μόλι το 50%. Ποιοι δηλαδή εμβολιασμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Με όλα τα προβλήματα που έχουν. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν. Και με τον περιορισμό αυτό, ένα κλάδο ολόκληρο κινδυνεύει με αφανισμό στο επόμενο διάστημα. Άρα όλοι πρέπει να α, καταλάβουμε την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα του εμβολίου. Και το δεύτερο είναι να μπαίνουμε σε μια εποχή παρατεταμένη ακρίβεια. Θέλω να ξέρετε ότι με έχετε ακούσει ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου ότι η ακρίβεια είναι για ένα-δύο μήνε. Θα κρατήσει αρκετά παραπάνω αυτέ οι πληθωριστικέ τάσει. Αυτέ επίση έχουν συνέπειε στη δουλειά μα. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι όλα τα σωματεία, τα επιμελητήρια, η κοινωνική και θεσμική φορεί πρέπει να κατανοήσουμε κάτι το οποίο εδώ πρέπει να είμαστε μια αγροτιά. Στη νέα εποχή που δημιουργείται στην οικονομία, το θέμα είναι με ποιου θα πάμε. Αυτό είναι ανεξάρτητα κυβερνήσεων, το επαναλάβω, γιατί είχαμε τι κυβερνήσει όλε τα τελευταία χρόνια, αλλά σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα αλλαγή. Ποιο θα είναι το νέο οικονομικό μοντέλο, Μια οικονομία που θα έχει σαν βραχείο αυτό που λένε πάντα όλε τι κυβερνήσει, η ραχοκοκαλιά τη ελληνική οικονομία, οι μικρομεσαίοι, ή στη θέση των μικρομεσαίων θα δημιουργηθούν πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλε επιχειρήσει πολιεθνικέ και θα πάρουν τη μερίδα του λέοντο. Πράγμα που συνέβη στην περίοδο του lockdown. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Και από πού εξαρτάται αυτό το δίλημα, από το μοίρασμα των χρημάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψη. Ο τρόπο που θα μοιραστούν τα χρήματα στην αγορά είναι το μεγαλύτερο ποσό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το σχέδιο Μαρσάλ, τα 70-75 δισεκατομμύρια που θα μοιραστούν είναι το μεγαλύτερο ποσό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κομβικό. Και όχι μόνο για εμά. Είναι για πάρα πολλέ χώρε και ιδιαίτερα του Νότου με τα προβλήματα. Αυτό θα είναι το δίλημα λοιπόν του το επόμενου διαστήματο. Εμεί θα αγωνιστούμε να καταφέρουμε να επιβιώσει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των επιχειρήσεων ή και όλε των μικρομεσαίων. Και το αίτημά μα στην κυβέρνηση είναι ή κούρεμα ιδιωτικού χρέου που είναι, επαναλαμβάνω, τεράστιο και δεν αποπληρώνεται σε ένα μεγάλο μέρο, ή χρήματα του ΕΣΠΑ και τα Ταμεία Ανάκαμψη να στηρίξουν τι επιχειρήσει. Αν οι επιχειρήσει είναι αποκομμένε από τα Ταμεία του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψη, είναι αποκομμένε που είναι σήμερα από τι τράπεζε, σα θυμίζω. Μόλι 40.000 επιχειρήσει από τι 840.000 επιχειρήσει πήραν μια μορφή δανείου, τότε το μέλλον μα θα είναι δυσίωνο. Σε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί αυτή η μάχη δεν είναι μάχη μόνο τη δουλειά μα, είναι μάχη τη οικογένειά μα, είναι μάχη των παιδιών μα, είναι μάχη ουσιαστικά επιβίωση. Είμαι πεπισμένο ότι με τη νέα διοίκηση θα καταφέρουμε πολύ παραπάνω πράγματα. Εύχομαι ολόψυχα σε όλου δύναμη, υγεία και να πάνε όλα όσο δυνατόν καλύτερα. Να είστε καλά.